ηλεκτρονικών ασφαλίσεων σε περίπου 8.000 μητέρες ετησίως, από τα σχεδόν 630 ευρώ που είναι το ποσό που καταβάλλεται σήμερα, επεκτείνεται στα 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, στα 1.500 ευρώ για το δεύτερο παιδί και στα 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, και θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2024, σύμφωνα με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός των επόμενων εβδομάδων. Η επέκταση των δικαιούχων του επιδόματος γονικής άδειας θα διπλασιάσει τους δικαιούχους αυτής της παροχής, με την διεύρυνση του ορίου ηλικίας του παιδιού από τα 8 έτη στα 15 έτη, και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός των επόμενων εβδομάδων. Επίσης, η στοχευμένη αύξηση της διάρκειας του επιδόματος γονικής άδειας για το δεύτερο παιδί από τις 8 εβδομάδες στις 10 εβδομάδες, για το τρίτο παιδί από τις 8 εβδομάδες στις 12 εβδομάδες, σύμφωνα με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός των επόμενων εβδομάδων, θα τεθεί σε εφαρμογή ταυτόχρονα με την επέκταση των δικαιούχων καταβολής επιδόματος γονικής άδειας με την αύξηση του ορίου ηλικίας των παιδιών. Για την καταβολή επιδόματος τέκνου σε όλες τις οικογένειες με 5 εξαρτώμενα παιδιά και άνω, με την απάλληψη των εισοδηματικών κριτηρίων, θα κατατεθεί νομοθετική τροπολογία στη Βουλή επίσης εντός των επόμενων εβδομάδων, να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από το τέλος του έτους. Η δημιουργία παιδικών σταθμών σε χώρους εργασίας με την υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω επιδότησης της δαπάνης για τη δημιουργία βρεφών υπηαγών σταθμών, παιδικών σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών για τις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών, για επιχειρήσεις και για συμπράξεις επιχειρήσεων, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται μέσω της προκήρυξης σχεδίου εντός του δεύτερου τριμήνου του 2025. Η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των παιδικών σταθμών μέσω της πιλωτικής επέκτασης του απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των παιδοκομικών σταθμών μέχρι τις 7.30 το απόγευμα, για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2025. Η οικονομική στήριξη των νεαρότερων μητέρων που είναι δικαιούχες για την καταβολή βοηθήματος τοκετού και αποκτούν το πρώτο παιδί πριν από την ηλικία των 30 ετών, θα, με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ μηνιαίως για περίοδο 24 μηνών μετά από τον τοκετό και με συνολικό ποσό οικονομικής ενίσχυσης 4.800 ευρώ, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 2025. Λοιπόν, και κάποιες διευκρινήσεις από τον Υπουργό Εργασίας για τα...